Μια μεσαία σακούλα. Φουλ. Αλλά το καλό είναι ότι στα τζάμπο δεν δίνεις και πολλά λεφτά. Θα παίρνεις πολλά φτάματα. Αφού πήρα τις ανάσες μου, πάμε να φύγω. Ευτυχώς μας έχει λυπηθεί ο Θεός και δεν βρέχει. Άμα τα καταφέρουμε και επιστρέψουμε χωρίς να γίνουμε παπάκι, ωραία θα είναι. Οχ. Και τι δεν έχουν αυτά τα τζάμπο μέσα ρε παιδιά. Ξέρετε τι αυτοσυγκράτηση βουδιστικού τύπου έκανα. Αχ, αυτό ωραίο το καπέλο. Θα είναι καλό για τα live stream. Τέσσερα βρουλάκια. Ας το κάτω ρε. Ας το κάτω. Φύγε. Απέφυγα 3-4 καπέλα που μου αρέσανε από 2,5 ευρώ μέχρι 4. Κάτι από κρυάτικες μάσκες, 5-6 από κρυάτικες μάσκες κατάφερα και απέφυγα. Οι λαβίδες σιλικόνης, γοργόνες και μάγκες ήταν σχετικά μπροστά, γιατί με τον μπουμπίκα λέω πρώτα απ' όλα κάτσε να ρωτήσω, γιατί αλλιώς θα μας φάει μαρμάγκα άμα ψάχνω από μόνος εδώ μέσα. Είχα πήρα τη λαβίδα. Είχε λαβίδες ξύλινες. Είχε λαβίδες από νάιλο. Είχε λαβίδες από μέταλλο, το μεταλλομίνιο, ξέρω εγώ τι. Τσίγκος, δεν ξέρω. Είχε και με σιλικόνη. Είχε και δύο, μου φαίνεται δύο-τρεις και με σιλικόνη. Ό,τι θέλει σου λέει. Απ' όλα είχε. Ωραίο είναι το τζάμπο, δεν λέω. Ωραίο είναι. Έχει πραγματάκια, έχει. Έχει επιλογές. Πάμε κατά λιμάνι, γοργόνες και μάγκες, ε. Εκεί λίγο αγανάκτησα. Τώρα τι να πάρω. Ποια λαβίδα να πάρω. Μετά περπάτησα, κάνα 2-3 στενά και άρχισα να γκομαχώ. Έπαιζε και μια ηλίθια μουσική, αυτά οι μουσικές των σούπερ μάρκετ, των τζάμπο, κάτι ηλίθιες μουσικές, τώρα αποκριάτικες και όλα. Σου έρχεται να πούμε να κάνεις κακό σε άνθρωπο. Κάποια στιγμή βλέπω κανένα δυο κορίτσα εκεί πέρα που κάτι βάζανε σε κάτι ράφια και έκανα μία ερώτηση μέγιστης ελπίδας, μήπως μπας και έχουν αλλάξει τα πράγματα. Λέω, έχω κάτι πραγματάκια πάρει και μπορώ να τα πληρώσω από την είσοδο Μπουμπίκα εκεί πέρα ή πρέπει να κάνω όλη τη διαδρομή. Αχ, πολύ με συγχωρείτε, αλλά τα ταμεία είναι κάτω στο υπόγειο. Δεν έχουμε μπροστά ταμεία. Ήθελα. Αλλά φάνηκα πολύ ευγενικός, λέω τι φταίνει αυτό. Αυτό είναι το σύστημα. Λοιπόν, εμένα δεν μ' αρέσει αυτό το σύστημα. Μιλάμε μέχρι να φτάσω στην είσοδο, στο ταμείο. Αγανάκτησα. Λέω, είναι ένα τεστ για την καρδιά και για τον εγκέφαλο, μπαμπούν. Αυτό έτσι δεν το έκανα 5-6 στάσεις. Επειδή έχουν πάρει χαμπάρι το μάλλον φάγανε κράξιμο, κάποια στιγμή έχουν κάτι καρέκλες, κάτι καθίσματα, 6 καθίσματα κάπου έχουν εκεί πέρα για ξεκούραση λέει. Δηλαδή, τέλος πάντων, αυτό το σύστημα δεν μου αρέσει καθόλου. Αγαμηθείτε, λέει. Deus. 17 Δευτέρου. Α, έχουν αρχίσει. Τι πάει να πει καρέκλες για καθίσματα για ξεκούραση, ρε.
βάλτε τα μία και μπροστά, να πούμε. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό το σύστημα, με αγανάκτηση. Άλλη φορά δεν ξανάρχομαι. Όλα ωραία, όλα καλά, ποικιλία, εντάξει, αλλά αυτό το σύστημα θα πρέπει εγώ τώρα να κάνω όλη τη διαδρομή. Κάτσε ρε μεγάλε, πώς την είδες. Ας πω, να μιλάμε περισσότερα. Τι λέει μπροστά, έχουμε κίνηση παραλιακά. Σαλόνικα City. Έχουμε κίνηση, αλλά γιατί δεν και καλά να έχουμε κίνηση, δεν μπορώ να καταλάβω. Τόσο πολύ. Έχει ένα κυματάκι, ένα τεσσάρι μποφόρ. Ένα τεσσαράκι το έχει. Όπως βλέπετε και τις σημαίες, φαίνονται τις σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Της Ελλάδος, το άλλο τι είναι. Μεγάλη Αλεξανδρούνια σημαία. Βέβαια, ανάγεται. Αφού πιάνουν τη μια λωρίδα τα φορτηγά που τροφοδοτούν, γιατί αλλιώς δεν υπήρχε λόγος να έχει τόσο κίνηση εδώ κάτω. Άλλο τσιμισκή, εντάξει, είναι κλειστή μια λωρίδα, φτάνει αυτό, δυο έχει όλες και όλες. Είχαν ρίξει μια ιδέα να ανοίξουν, να επιχωματώσουν και να βγάλουν, υποθέτω, άλλα 10 μέτρα διαδρόμου, να επιχωματώσουν τη θάλασσα εδώ μπροστά, αλλά όπως το είπανε, έτσι το πήραν πίσω. Καλά, άλλη μια εντελώς πιο αυτοκαταστροφική ιδέα ήταν να γίνει όλη αυτή η παραλιακή πεζόδρομος. Μετά, όσον αφορά την κίνηση του δρόμου, τύφλα να έχει το Δελχή, θα λέγαμε. Στο Δελχή και στην Μπομπάι, Μπομπιέ. Καλύτερα είναι, έτσι θα λέγαμε. Για φανταστείτε, πεζόδρομο αυτή την παραλιακή. Hello! Η υποθαλάσσια θα βοηθούσε, αλλά ήταν και αυτό, δηλαδή ήταν και αυτή η υποθαλάσσια μια κάποια λύση, η οποία έμεινε και αυτή στα χαρτιά. Τώρα έχουμε άλλα μεγαλεία, flyover. Τι ακούω, γκρ. Να κάνω μια πολυκατοικία ανακαίνιση εδώ πέρα. Δεν θα το κάνουν κι αυτό. Όπως δείχνει, τη γλιτώσαμε την βροχή. Τις αγορούλες μας τις κάναμε. Επιστροφή στο πιθάρι. Λευκό το πύργο, πήρα τα φιλιά της, είχε και ένα σπίτι στη Καλαμαριά. Μέχρι και σιρήνες απέφυγα από τα τζάμπο πυροσβεστικής και αστυνομίας. Έχει και σιρήνες, πυροσβεστικής και αστυνομίας, I mean, what the fuck. Άλλο καλή φάση αυτή για τα live, αλλά ούψ, το άστο. 6 ευρώ, 7 ευρώ, θα είχα. Not bad, not bad. Ανεβαίνουμε την Αγγελάκη, Γοργόνες και Μάγκες. Σαλόνικα City, hello, 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 όλα τα hello. Τι έχουν κάνει εδώ, τι κοκομπλόκο, θα κάνουμε ζίγκι ζάγκ. Για να δούμε, θα κάνουμε από εδώ ένα έτσι, σιγά σιγά, ευγενικά. Μελωδία. Στρίβουμε. Είπαμε ευθεία. Άντε να στρίψουμε, πάμε. Να δείτε και λίγο κέντρο. Δεγνατία. Εντάξει, η ώρα τι ώρα να είναι. 10 η ώρα δεν έχει πάει. Πρωί είναι ακόμα. Εντάξει, έχει κίνηση. Αυτό έλειπε. Εντάξει, ζωντανή πόλη είναι η Σαλονίκη. Δεξιά μας είναι η Καμάρα, η περιβόητη Καμάρα. Το στάνταρ ραντεβού Θεσσαλονίκη, για να μην χαθείς
γοργόνες και μάγκες, δίνεις ραντεβού εδώ πέρα, στη Καμάρα. Όλη η Σαλονικασίδη την ξέρει. Ήρθα Θεσσαλονίκη, είμαι στη Καμάρα, έλα να με πάρεις. Τώρα ανεβαίνουμε την Ιασονίδο και αυτός θέλει να παρκάρει. Πολύ το μυρίζω αυτό, ε. Μυρίζω πάρκινγκ, ψάχνεις. Ε, γεια σας, γεια. Άντε, καλή τύχη. Δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, στον 7ο όροφο αναβατόρι. Respect, respect, respect. Κάνουνε δουλειά αυτά, ε. Πόσο τα χρεώνουν, κάνα κατοστάρικο, 150 ευρώ. Ε, αλλιώς σου λέει, τι θες. Σιγά να μην φέρω άτομα. Οχ. Να δούμε, μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εντάξει. Μια χαρά είναι, δεν έχουν τίποτα. Ε, δεν θέλει πολύ. Λίγο δεν προσέχεις. Α. Όπως ο άλλος, ο Red Dragon με το καρότσι, και η ζημιά γίνεται. Α, τώρα δει. Μηχανάκια σκουντιχτήκανε, ευτυχώς δεν πάθανε τίποτα. Σκουντιχτήκανε μεταξύ τους. Να δει. What the fuck. Να έλεγες είναι αυτοκίνητο που δεν σε είδε. Φορτηγό που δεν σε είδε και σε έδωσε κανένα τζαρτζάρισμα τώρα. Ε, κι όμως να συμβαίνει, τι έκανα. Τσουγκρίζουνε και μηχανάκια μεταξύ τους. Γενικά, από ό,τι έχω καταλάβει, πρέπει να είσαι έξτρα προσεκτικός. Αρχίζει και ψυχαλίζει καλά. Καλά που φτάσαμε στο πιθάρι, άντε τσούκου τσούκου. Μην τη φάμε για την βροχή, αρχίζει και ψυχαλίζει καλά. Χρειάζεται εσύ να είσαι έξτρα προσεκτικός και από εκεί και πέρα, όσο έξτρα προσεκτικός και να είσαι, ειδικά με μηχανάκι, είναι θέμα πιθανότητων. Απλά ελαχιστοποιείς πάρα πολύ. Άμα είσαι πολύ προσεκτικός, ευχαριστώ ρε, να είσαι καλά ρε θηρίο. Και οδηγάμε παθητικά πάντα, με ανοιχτά τα μάτια. Ελαχιστοποιείς πολλές οι πιθανότητες, αλλά παραμένει θέμα πιθανοτήτων. Κάποια στιγμή οι δύο ρόδες είναι άτιμες. Τι να κάνουμε τώρα. Να σου συμβεί κάτι. Δεν χρειάζεται με άλλο οδηγό. Από τον ίδιο το δρόμο, τους ίδιους ελληνικούς δρόμους. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται καν από άλλο οδηγό. Μοτοσυκλέτας, φορτηγού ή αυτοκινήτου και αρχίζει και βρέχει, γοργόνες και μάγκες. Κάπου εδώ θα σταματήσω και το motovlog, γιατί η κάμερα έτσι όπως είναι δεν είναι αδιάβροχη. Είναι ανοιχτό το πορτάκι για να έχω συνδεδεμένο το εξωτερικό μικρόφωνο και δεν θέλω να χάσουμε και αυτή την κάμερα. Είναι η τελευταία action κάμερα που μου έχει μείνει. Τα λέμε, γοργόνες και μάγκες, να είμαστε καλά.